Είμαστε με την υπεύθυνη του ΚΕΘΕΑ και της κινητής μονάδας του ΚΕΘΕΑ Αθήνα Παραστατίδου και πρόκειται να μιλήσουμε για την ημερίδα που πρόκειται να γίνει τις επόμενες μέρες και συγκεκριμένα την 5η 24 Οκτωβρίου στο Επιμελητήριο, όπου θα εκτεθούν τα αποτελέσματα των δράσεων της κινητής μονάδας. Και του ΚΕΘΕΑ Μυτιλήνης και των δύο μονάδων. Σωστά, είμαστε δύο μονάδες, το ΚΕΘΕΑ Μυτιλήνης και η Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που έχει δημιουργηθεί με την πράξη μέσω των ΕΣΠΑ και έχει λήξει, λήγει τώρα 31/12. Ελπίζουμε να πάρει μια παράταση, θα το δούμε. Και οι δύο μονάδες ανήκουμε στο θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ Νόστος που βρίσκεται στην Αθήνα. Με την ημερίδα αυτή που διοργανώνουμε θέλουμε να αναδείξουμε τα ποσοτικά και να δείξουμε τα ποσοτικά και τα ποιοτικά στοιχεία και των δύο μονάδων, αλλά και να αναδείξουμε και τη σημαντικότητα της ύπαρξης των υπηρεσιών πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης, συμπερίληψης, κοινωνικής ένταξης στο νησί μας, χωρίς διακρίσεις, χωρίς στερεότυπα και, συγχωρέστε με για την έκφραση, χωρίς ταμπέλες. Η ημερίδα μας θα έχει τίτλο «Η αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο Βόρειο Αιγαίο, προκλήσεις και δράσεις». Θα αναδείξουμε το έργο κυρίως της κινητής μονάδας, γιατί η κινητή μας μονάδα ως καινοτόμα δράση ήθελε να καλύψει τις ήδη υπάρχουσες ανάγκες του ΚΕΘΕΑ Μυτιλήνης που υπάρχει από τον Νοέμβριο του 2008. Δηλαδή λειτουργήσε συνεπικουρικά, να το πούμε έτσι, για την κάλυψη αναγκών και θα αναδείξουμε όλο αυτό το έργο. Στα πλαίσια αυτά θα υποθούν πολλά σημαντικά πράγματα και ένα από τα κύρια, ένα ευαίσθητο κομμάτι που θα υποθεί είναι η συνοσηρότητα, η διπλή διάγνωση, δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν κάποιο είδους εξάρτηση, κάποιο είδους εθισμό και παράλληλα υπάρχει και κάποιο είδους διαταραχή. Αυτό θα μας μιλήσει η ψυχίατρός μας, η κυρία Βίγη Τακτικού, και τα υπόλοιπα θα σας περιμένουμε να τα δείτε από κοντά. Θα χαρούμε πάρα πολύ να μας θυμίσετε με την παρουσία σας. Θα είναι σημαντικό για μας. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο για ανθρώπους που είναι αντιμέτωποι με την εξάρτηση ή συγγενείς τους να πάρουν το θάρρος και να χτυπήσουν την πόρτα του ΚΕΘΕΑ, πόσο μάλλον στα χωριά και στην περιφέρεια. Και θα ήθελα να μας πείτε πόσο σημαντικό είναι που το ΚΕΘΕΑ με την κινητή μονάδα πηγαίνει στα χωριά αυτά. Πολύ σημαντική η τοποθέτησή σας. Αυτό ακριβώς και εμείς σκεφτόμαστε τώρα, γιατί θα είναι μια μεγάλη απώλεια. Με την κινητή μονάδα, γι' αυτό και την είπα, καινοτόμα δράση, με ποια έννοια. Καταρχάς δεν υπήρχε κάτι τέτοιο στα προηγούμενα χρόνια. Και με την κινητή μονάδα μας βοήθησε να φανούμε προς τα έξω, να προσεγγίσουμε τον κόσμο προς τα έξω, έτσι, τις απομακρυσμένες περιοχές και να γίνει λίγο πιο βατό το θέμα και πιο οικείο με τους ανθρώπους. Να έρθουμε εμείς δηλαδή, εμείς κοντά σε αυτούς. Και να σπάσει αυτός ο πάγος και αυτό το στερεότυπο, έτσι. Δεδομένου ότι στην ημερίδα αυτή θα εμφανιστούν μετρήσιμα στοιχεία για τις υπηρεσίες της κινητής μονάδας. Δεδομένου τούτου, εσείς εκτιμάτε ότι οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης θα έπρεπε να διεκδικήσουν αυτές οι θέσεις να γίνουν μόνιμες και όχι να επιδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ, που σημαίνει ότι δρούμε σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα όταν η πρόληψη θα πρέπει να είναι επιμονή μου βάσεως. Βέβαια. Σωστό, πολύ σωστό. Αυτό προσπαθούμε τώρα. Εμείς και με το Σύλλογο Εργαζομένων ήδη γίνονται κάποιες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Από την αρχή που έχουν δημιουργηθεί αυτές οι δράσεις, γιατί αυτό δεν είναι μόνο στη Μυτιλήνη, υπάρχουν και σε όλη την Ελλάδα υπάρχει αυτό το πρόβλημα και προσπαθούμε να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να κρατήσουμε αυτές τις μονάδες, αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί το πρόβλημα εδώ πέρα είναι διτό, είναι διπλό, δηλαδή και από τις δύο πλευρές υπάρχει κόστος. Και για εμάς που μένουμε πίσω χωρίς προσωπικό, το θεραπευτικό, έχουμε ένα μεγάλο κενό στο θεραπευτικό μας κομμάτι, αλλά και για τους ανθρώπους που έχουν μάθει, έχουν εκπαιδευτεί και φεύγουν. Δηλαδή είναι και οι δύο πλευρές έχουμε κόστη. Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα δηλαδή. Είναι τραγικό και για εμάς. Ευελπιστούμε ότι η διοίκηση, γιατί γίνεται πανελλαδικά,
να προχωρήσουν και να, γιατί ήταν να μιλήσει ο διευθυντής μας και στο Υπουργείο Υγείας και να έχουμε κάποια λύση, ευελπιστώ θετική. Αυτό ξέρουμε σε τι χρόνο ενδέχεται να γίνει? Δεν ξέρω τίποτα, περιμένω κι εγώ ανακοινώσεις, δηλαδή το μόνο που κάνουμε εμείς και περιμένουμε τις ανακοινώσεις, κάποια νέα και κάποια ειδήσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό και δίνουμε προτεραιότητα σε αυτά τα θέματα, ώστε να ενημερώσω και το προσωπικό που υπάρχει εδώ, που είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο.